Ικανοποιητικά κινείται ο εμβολιασμό στο Γενικό Νοσοκομείο τη Λάρισα κατά του κορονοϊού, με τον διοικητή του νοσοκομείου να καλεί του πολίτε να έχουν υπομονή, καθώ έχει αυξηθεί και ο εμβολιασμό στα παιδιά, όπου χρειάζεται και επιπλέον χρόνο για να γίνει ένα εμβόλιο σε παιδί. Οι Λαρισαίοι εμβολιάζονται. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά που έρχονται για εμβολιασμό. Ίσως παρατηρείται κάποια καθυστέρηση, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο εμβολιασμός ενός παιδιού χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Το παιδί χρειάζεται το χρόνο του και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή να βοηθήσουμε έτσι ώστε τα παιδιά να εμβολιαστούν. Κάνουμε 250 εμβολιασμούς την ημέρα σε παιδιά, συν όλα τα εμβόλια που γίνονται στους ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι το εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου μας έχει επιφορτιστεί με ένα πολύ μεγάλο βάρος ως προς τον εμβολιασμό της περιοχής και θα ζητούσα από όλο τον κόσμο να κάνουν υπομονή και να συμπαρασταθεί στους εργαζόμενους που δίνουν τη μάχη καθημερινά και στον εμβολιασμό. Αρκετοί πάντως ήταν και αυτοί που έκλειναν ραντεβού για εμβόλια άνω των 60, ώστε να αποφύγουν το τσουχτερό πρόστιμο των 50 ευρώ για αυτό το μήνα και τα 100 για κάθε μήνα που παραμένουν ανεμβολιαστοί.